Είπε και ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά, νομίζω, ότι μέσα από το διάλογο λιένουν, δημιουργούνται οι σχέσεις. Στο συγκεκριμένο, στη λίστα με τις μεταρρυθμίσεις, έγινε κουβέντα, έγινε πολιτική κουβέντα στο τραπέζι. Όχι μόνο αυτό. Είναι περισσότερο από σίγουρο ότι τέτοια συζήτηση, δηλαδή το ποιες είναι οι προτεραιότητες από την δικιά μας πλευρά που είναι σε αυτή τη λίστα που όλο και διευρύνεται, αρχής γενομένης από τα μέσα Φλεβάρη μέχρι τώρα. Μπήκανε στο τραπέζι σίγουρα όλα αυτά τα θέματα. Ενδεχομένως και από την άλλη πλευρά. Ως προς τη δικιά μας πλευρά τα γνωρίζετε. Ήταν οι 7 μεταρρυθμίσεις, τις οποίες ήταν στην τελευταία επιστολή του κυρίου Βαρουφάκη, βεβαίως. Όπως και άλλα τα οποία μπαίνουν συνεχώς στην συζήτηση. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη πλέον, πέραν των τυχερών παιχνιδιών και των άλλων που ήταν, έχει αρχίσει σοβαρά και συζητιέται και η διαγωνιστική διαδικασία για τις άδειες των καναλιών. Μας πάτε τώρα στα ανώδυνα, κύριε Υπουργέ. Μας πάτε στα ανώδυνα. Όχι, να πείτε κάτι άλλο. Θα μας πείτε και γι' αυτό, αλλά να μας πείτε για τον ΕΦΙΑ. Είναι τα λεγόμενα ισοδύναμα, κοιτάξτε. Να μας πείτε για τον ΕΦΙΑ, να μας πείτε για το ΦΠΑ. Μα γι' αυτό σας λέω. Να μας τα πείτε αυτά. Τα κανάλια δεν μας πειράζει, μας κάνετε ό,τι θέλετε. Γι' αυτό σας λέω ότι απέναντι στην έλλειψη που θα υπάρχουν στα δημοσιονομικά μας από την κατάργηση, παραδείγματος χάρη, του ΕΜΦΙΑ ή από την επιμονή μας να μην αλλάξει ο ΦΠΑ στα νησιά, πρέπει να παρουσιαστούν και παρουσιάζονται και για δικιά μας ανάγκη, όχι επειδή κάποιος μας υποχρεώνει, πηγές εσόδων, κυρίως από την φορολογία και από αλλού. Γι' αυτό αναφέρθηκα προηγούμενα ότι ανοίγει η λίστα αυτή των αλλαγών που θα γίνουν και σημάζεμα έτσι περαιτέρω στο δημόσιο ενώ σε δαπάνες ας πούμε και τα λοιπά. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να ξέρετε και για το Υπουργικό Συμβούλιο, τα γνωρίζετε από τη συζήτηση που είναι προηγούμενα στη Βουλή, για μετακλητούς, για αυτοκίνητα, για πράγματα. Όλα αυτά ήταν δαπάνες οι οποίες και μιλάμε για αρκετά εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτή είναι η προσπάθεια. Σε καμία περίπτωση θέλω να είμαι σαφής. Είμαι σίγουρος και στο χθεσινό τραπέζι το πολύ ωραίο που κάνανε, αλλά και σαν πολιτική της κυβέρνησης σας λέω, δεν πρόκειται να διαβούμε την κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης, η οποία είναι σαφέστατη. Όχι μειώσεις σε μισθούς, σε συντάξεις, σε επιδόματα, όχι επιβάρυνση του κοινωνικού ζητήματος, ανάσχεση της ανθρωπιστικής καταστροφής. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή για μας. Όποιος μας ζητήσει και αν μας ζητήσουν και όποτε μας ζητήσουν ως υποχρεωτικό για την επιπλέον ρευστότητα ή για τη συνέχιση της συζήτησης για τα κρεμούντα μεγάλα θέματα. Να υπερβούμε αυτή τη γραμμή, τότε είναι σίγουρο ότι η αντιπαράθεση θα πάρει πάρα πολύ σκληρή αύξηση φόρων, μορφή. Μια και τα είπατε, πείτε και το τρίτο. Είπατε όχι στη μείωση μισθών, όχι στη μείωση συντάξεων. Αύξηση όχι φόρων. Όχι για τα επιδόματα, όχι για τα. Καμία αύξηση φόρων σε σχέση με το υπάρχον φορολογικό σύστημα. Αν γίνει μια μετατροπή του φορολογικού συστήματος και γίνει εσωτερική ανακατανομή, δηλαδή να πάει σιγά σιγά, αν όχι σιγά σιγά, μέχρι στο 15 προς το 12.000 το αφορολόγητο και υπάρξει μια επιβάρυνση επί πραγματικών εισοδημάτων υψηλών, αυτό είναι θέμα συζήτησης ιδιαίτερης που θα γίνει. Όμως, φαίνεται όμως πως τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν είχαμε αυτή την αίσθηση και θα σας πω κάτι που είναι και λίγο έτσι, σαν ρεπορτάζ και θα το καταλάβετε από αυτό που θα. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να κτυπηθεί η φορολογική ασυλία και τους ενοχλεί και εμένα με ενοχλεί να ξέρουν καλύτερα από εμάς πως είναι πάνω από 200 δις παρκαρισμένα στην Ελβετία και αλλού από Έλληνες, από Ελληνάρες με τους οποίους πίνουν το κρασί τους αυτοί οι Γερμανοί, οι άλλοι κτλ. Στις γιορτές ή κάτι και την ίδια ώρα εδώ να υπάρχει ανθρωπιστική καταστροφή αυτό και να αλλάζουν οι κυβερνήσεις μία μετά την άλλη να και να τους λένε ναι, αυτό τους ενοχλεί πάρα πολύ. Όπως επίσης, και κρατήστε το αυτό που σας λέω, δεν εισηγήθηκαν αυτοί ούτε τις απολύσεις των καθαριστριών, ούτε των σχολικών φυλάκων, ούτε της δημοτικής αστυνομίας, ούτε των άλλων. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Τις απολύσεις στο δημόσιο, δεν ήταν μνημόνιο, κύριε Υπουργέ. Ήταν εσωτερικό. Τις απολύσεις γενικώς στο δημόσιο αυτοί εισηγήθηκαν και θέλανε. Τους συγκεκριμένους όχι. Αλλά το ότι πιάνω από το δημόσιο ό,τι πιο αδύναμο κοινωνικά και ευπαθές υπάρχει και μάλιστα με μεγάλο κοινωνικό κόστος, διότι μείνανε ύστερα τομείς της οικονομίας αφύλακτοι κάτω. Σχολεία, και τους χτυπάω, αυτό δεν το εισηγήθηκαν αυτοί. Είναι ελληνική πατέντα των κυβερνήσεων. Εντάξει, αυτοί αν τους είχαν παρουσιαστεί ενδεχομένως μια ισχυρή μεταρρυθμιστική προσπάθεια γύρω από τα φορολογικά,
από την ίσπραξη σε σχέση με τις λίστες, από τις τριγωνικές συναλλαγές και όλα αυτά, μπορεί να ήταν λιγότερο ή περισσότερο ικανοποιημένοι. Ναι, ωραία. Αλλά δεν τους παρουσιάζει. Πάρετε πίσω, κύριε Βούτση, όμως. Ισχύει αυτό. 100%. Δηλαδή από τις 15.000 καθαρίστριες και άλλους. Ποιους άλλους? Είναι η δημοτική αστυνομία. Πότε όλα αυτά? Άμεσα έχει αναρτηθεί το νομοσχέδιο. Μάλιστα. Και είναι σήμερα στην ΚΕΝΕ. Δηλαδή στην κεντρική Είπατε σχολική φύλακες, καθαρίστριες, δημοτική αστυνομική. Και ατομικές ή ομαδικές περιπτώσεις αδικηθέντων του παρελθόντος. Και στη διαθεσιμότητα. Ή παραδείγματος χάρη και πέραν της διαθεσιμότητας. Παραδείγματος χάρη είναι ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ το 98 με προσοντούχους όλους. Την 7.000 έχουν μείνει. Χίλιοι είναι από εκεί. Λοιπόν, από το σύνολο. ΑΣΕΠ, από το παλιό ΑΣΕΠ. Το 98. Ναι. Το ξέρω καλά, είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου. Λοιπόν, κοντά στους 5.000 από την πρόβλεψη που υπήρχε 15.000 στον προϋπολογισμό για κονδύλι, κοντά στους 5.000 θα είναι τέτοιας κατηγορίας. Και από τις υπόλοιπες 10 που μένουν, ένα ποσοστό θα υπάρξει μέσω της νέας. Νέων προσλήψεων, δηλαδή μέσα σε όλο το χρόνο θα συμπληρωθεί. Στο 1 προς 10. Ναι, θα αυτό. Συμπληρωθεί το 1 προς 10. Σύνολο, πώς θα προσληφθούν? Σύνολο, να μας πείτε τον αριθμό. Ποιο θα είναι το σύνολο των προσλήψεων? Ίσως κάτι λιγότερο από 15.000. Δηλαδή με τις επαναπροσλήψεις μας μπορεί να είναι 13.000. Είναι μέσα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού. Ακριβώς. Εντελώς. Εδώ σας λέω. Ελπίζουμε, δηλαδή για να μπορούμε να πούμε, εγώ μιλάω ευθέως, παραδείγματος χάρη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Κάνουμε κάποια βήματα με την έννοια την επικουρική της ενίσχυσης. Τους λέμε για τις 100 δόσεις να μπει και η τοπική αυτοδιοίκηση να μπορούν εκεί να. Θα βελτιώσουμε απολύτως τα θέματα των ελέγχων προς το καλό της αυτοδιοίκησης. Θα βοηθήσουμε πάρα πολύ σε προγράμματα κτλ. Αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή να πούμε όπως θα έπρεπε να βελτιωθούν κατά 5-10% οι ΚΑΠ, δηλαδή οι αυτοτελείς πόροι, διότι η αυτοδιοίκηση την έχουν πνίξει. Είναι 65% κάτω. Δηλαδή αυτό θα πέσει σταδιακά και εφόσον πάμε στη μεγάλη συμφωνία του Ιουνίου. Δηλαδή να μπορούν τα δημοσιονομικά να είναι σαφή. Εδώ, αν ακούγαμε την αριστερά, εσάς, πριν από 6 μήνες, να αναφέρετε σε εκφράσεις δημοσιονομική προσαρμογή, ισοδύναμα μέτρα και εντός του πλαίσιου, θα λέγαμε ότι είχατε δει οι ίδιοι με τους προηγούμενους. Ασκείτε μια κριτική λοιπόν στην κυβέρνηση. Ότι η τωρινή ρητορική της και η προσαρμογή της πολιτικής της στην πραγματικότητα και στις ανάγκες, τις τρέχουσες, τη φέρνει σε μια πλήρη απόσταση από τα πρώτων εκλογών λεχθέντα από την πλευρά της. Δηλαδή, για παράδειγμα, το κρατάω ό,τι θετικό έγινε την προηγούμενη περίοδο και το θα συνεχίσω τη δημοσιονομική προσαρμογή. Δεν δίνει ανατροπή μιας πολιτικής. Με άλλο μείγμα. Συνέχεια μιας πολιτικής με άλλο μείγμα. Όχι. Δεν έτσι, επιτρέψτε μου να σας πω. Γιατί αυτή η κριτική θα κρατήσουμε ό,τι θετικό έγινε τα προηγούμενα χρόνια μέσα στην κρίση, πράγματα που τα είχαμε ψηφίσει κιόλας ή τα είχαμε χαιρετήσει όταν ερχόντουσαν στη Βουλή, είναι ένα και στο χέρι. Παραδείγματος χάρη, αν βλέπατε το διάλογο του κυρίου Στρατούλη, μιλάω σε ευαίσθητο θέμα τώρα, με τον Κεκέρογλου και τον κύριο Βρούτση, θα βλέπατε ότι ο κύριος Στρατούλης έλεγε ότι η μηχανοργάνωση, η ηλεκτρονική τέτοια. Όχι, αυτά διευκολύνουν πάρα πολύ, είναι ουσιαστικά στοιχεία. Και για την παραγωγική ανασυγκρότηση, αλλά για να μπορείς να βρεις και να ασκείς πολιτικές. Να ξέρεις κάθε στιγμή ποιοι παίρνουν ή δεν παίρνουν, ή είναι, ας πούμε, πλαστά επιδόματα, πράγματα, συντάξεις. Δηλαδή να ξέρεις τι σου γίνεται. Ό,τι λοιπόν θετικό είναι προς αυτή την κατεύθυνση, ακόμα και στο φάρμακο ή ακόμα και στο. Αυτά είναι προφανές πως θα κρατηθούν. Ναι, όχι, δεν το λέω από αυτή τη σκοπιά. Να τα συντρίψουμε. Δεν το λέω από αυτή τη σκοπιά, κύριε Βούτση. Για την κόκκινη γραμμή να δείτε. Εκεί είναι. Στην κόκκινη γραμμή. Η δημοσιονομική προσαρμογή είναι λιτότητα, κύριε Βούτση. Δεν θα μειωθούν συντάξεις, δεν θα μειωθούν μισθοί, δεν θα γίνουν απολύσεις, δεν θα γίνουν αποκρατικοποιήσεις και μάλιστα στο στυλ το οποίο ήταν να γίνουν. Δηλαδή σε αυτά τα χοντρά και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Δεν θα γίνουν αποκρατικοποιήσεις. Σας απάντησε προηγούμενα και ο Γαβρίλος Σακελαρίδης, σας απ' έξω. Είναι μέσα σε μια διαφορετική αντίληψη, η αξιοποίηση της δημόσιας παρουσίας. Θα αλλάξει η ταμπέλα δηλαδή. Όχι απλά. Διότι είναι άλλο να γίνονται διακρατικές συμφωνίες με προστιθέμενη αξία για το δημόσιο. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μία-μία από αυτές. Για τον ΤΑΠ, παραδείγματος χάρη. Που μας το φέρανε χωρίς να υπάρχει όχι απλά αντισταθμιστικό, αλλά η προστιθέμενη αξία. Τι θα μείνει στη χώρα
έτσι, για τα μηχανουργεία, για τους επιστήμονες, για την τοπική οικονομία. Αυτό είναι κρίσιμο μέγεθος. Δεν φαίνονται εύκολοι. Αυτό είναι κρίσιμο μέγεθος. Για τα λιμάνια που είναι και ακόμα πιο δύσκολο, φεύγουν αύριο, σήμερα ή αύριο. Σήμερα, για την Κίνα, ας πούμε, και τα λοιπά. Τι θα γίνει σε σχέση με τη λειτουργία της Κόσκο ως προς το εργατικό δίκαιο, ως προς την διευκρίνηση των επενδυτικών σχεδίων που να είναι από κοινού και να μένει στη χώρα κάτι. Δημόσιο το διπλανό λιμάνι θα είναι, αλλά ταυτόχρονα προφανώς θα υπάρχει υποβοήθηση ή θα υπάρχει συνέργεια, έτσι ώστε ο Πειραιάς πράγματι το ίδιο να είναι αποδειχθεί. Στα αεροδρόμια. Ναι, δεν το είναι ίδιο λέτε και για τα αεροδρόμια. Για τα αεροδρόμια. Γιατί αυτό είναι και γερμανικού ενδιαφέροντος θέμα. Απολύτως και όχι μόνο. Κρατικού ενδιαφέροντος. Κρατικού γερμανικού ενδιαφέροντος. Ναι. Όπως και η Deutsche Telekom, τι έτσι. Είναι, με συγχωρείτε. Μα έτσι, τι ναι, κάνουμε, έχετε καταλάβει. Θα δίνουμε, νερά, θα δίνουμε σε άλλο κράτος. Ποιοι θέλανε. Οι Γάλλοι που είναι δημόσιοι. Αλλά είναι σοβαρά, δηλαδή... σοβαρά δημόσια εκεί, δεν είναι σαν το ελληνικό. Εμείς για που να δεν μπορεί να κάνει να δικήσει το περιπτώσιο. Επιτρέψτε μου να πω ότι εμείς για να γίνουμε σοβαρό δημόσιο και κανονική, όπως λένε χώρα, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε μοχλούς. Δηλαδή, δημόσιος προϋπολογισμός και δημόσιο. Και παραγωγική ανασυγκρότηση δεν γίνεται χωρίς μοχλούς. Άρα στην, στην ενέργεια δεν συζητάτε δίκτυα και... Δηλαδή θα πρέπει οι ΔΕΗ που είχαν αρχίσει, ας πούμε, το φαγοπότι, την κόβαν κομματάκι-κομματάκι και μας τη φέρναν στη Βουλή. Πρώτα τα μεγάλα δίκτυα, ύστερα η παραγωγή, ύστερα, ενώ είναι απελευθερωμένη πράγματι η παραγωγή, εκεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούμε. Όποιος θέλει να επενδύσει, να επενδύσει. Αλλά είναι δυνατόν το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο, να μην έχει τους βασικούς μοχλούς για την παραγωγική ανασυγκρότηση? Όχι, αλλά. Εκεί παίζεται το παιχνίδι. Το ερώτημα παραμένει αν εσείς μπήκατε στην πραγματικότητα, στο όνομα της πραγματικότητας πλέον, των αναγκών. Και επειδή υπάρχει το χρηματοδοτικό θέμα, είστε αναγκασμένοι να μπαίνετε. Γιατί έτσι όπως μας παρουσιάζετε, είναι περίπου σαν να έχει γίνει η Μέρκελ ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Ούτε κατά δηλαδή, από την άλλη πλευρά. Τίθεται ένα ζήτημα στην ουσία παραμονή στο πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί από την προηγούμενη κατάσταση. Να το πω έτσι. Και ότι εσείς, σε εσάς, στο πλαίσιο της ευελιξίας, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση που λέγαμε νωρίτερα, σας δίνεται η δυνατότητα σε ορισμένους τομείς να φέρετε μια άλλη πρόταση που, άμα είναι ισοδύναμη, καλά. Μένα δεν με πειράζει, σου λέει. Κάντο και φέρτε τα λεφτά. Αυτά μέχρι τον Ιούνιο. Αυτά αυτή είναι η γέφυρα. Αυτή είναι η γέφυρα. Αυτή. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ ειλικρινοί. Ωραία. Δηλαδή, μας βάλαν την παγίδα, κύριε Λεριτζή, να μιλάμε ανοιχτά. Εμείς εδώ πάντοτε μιλάμε ανοιχτά. Και για αυτό, διεισδυτική πολιτική. Συντάξει. Λοιπόν... Μας είχαν βάλει μια παγίδα. Παγίδα στον εαυτό τους βάλαν τελικά. Φάνηκε, πέσανε μέσα. Δηλαδή, να πάμε σε εκλογές επιταχύνοντας για τον πρόεδρο, χωρίς να έχει υπάρξει συμφωνία. Εντάξει. Και σου λέει, όποιος βγει, θυμάμαι μάλιστα σαν τώρα τον κύριο Βενιζέλο με αυτό που έχει πάντοτε. Του αρέσει κιόλας να βγάζει την σκέψη του, θεωρώντας ότι να δούμε οι επόμενοι που θα έρθουν πώς θα τα βγάλουν πέρα. Μας είχαν βάλει αυτό. Ότι στις 28, δηλαδή. Ξέρετε ότι είχε μπει. Τι θέλατε, Eurogroup, μνημονίου, θέλατε. Ένα λεπτό. Είχε μπει Eurogroup άτυπο. Χωρίς να το ξέρει η ελληνική κυβέρνηση, την Παρασκευή πριν τις εκλογές. Το ξέρετε. Και το μάθαμε από τον κύριο Στουρνάρα, όπως σας λέω, 23. Ή αμέσως ύστερα 27. Δηλαδή, είχε, κατά κάποιο τρόπο, είχαν συνομολογήσει μία ασφυξία, ας πούμε, στα γρήγορα που λένε. Λοιπόν, εμείς είπαμε, απέναντι σε αυτή τη στρατηγική, δεν προσχωρούμε στην ιδέα της επέκτασης των συμφωνιών, ναι, της προέκτασης αλλά, τους, ούτε κατά διάνοια. Αλλά, υφιστάμεθα ως συνέπεια την πίεση, την πίεση σε σχέση με τη ρευστότητα, κερδίζουμε χρόνο, φτιάχνουμε τη Συμφωνία Γέφυρα. Αν δεν είχε γίνει η Συμφωνία Γέφυρα που λένε τον κύριο Βαρουφάκη περί δημιουργικής ασάφειας, αυτή η δημιουργική ασάφεια μας έφτασε 24 Μαρτίου για να συζητάμε στο πολιτικό επίπεδο. Τι εμπόδισε, αν ήταν τότε αποσαφηνισμένο. Μισό λεπτό όμως, κύριε Βούτσιμου, γιατί λοιπόν χρειάστηκε να περάσουν δύο μήνες, αφού καταλήξαμε σε ένα σημείο. Όχι, μισό λεπτό. Για να πάει σε πολιτικό επίπεδο η συμφωνία. Μα αυτό λέω. Εάν η κυβέρνηση είχε αυτή τη στρατηγική για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που είχε η ίδια διαβλέψει ότι θα υπήρχε. Θα πήγαινε, θα πήγαινε κανονικά στο Eurogroup, στο Eurogroup με τις πολιτικές προτάσεις. Αυτά, παιδιά, έχω σκοπό τους. Να κάνω. Και με την κοστολόγησή τους. Και θα μπαίνανε λοιπόν, δύο επιτροπές, όπως θα λεγόντουσαν, οι οποίες θα συζητάγανε κονδύλι-κονδυλάκι και το πολιτικό ζήτημα... Και τώρα το ίδιο δεν γίνει. Όχι, τώρα γίνεται με εντολή, με επίβλεψη, κατ' επικουρία και σε κατώτερο επίπεδο της πολιτικής συζήτησης. Δηλαδή η οποία έγινε, πια έχει ανέβει, θυμάστε... Στο ανώτοτο επίπεδο. Δηλαδή χθες αυτό έγινε. Διεθνοποιήσαμε... Αυτό έγινε χθες. Σε πολύ μεγάλο υπήρξε βαθμό. Πολιτική συμφωνία. Υπήρξε πολιτική συζήτηση η οποία σε ένα βαθμό
γεφύρωσε ένα κλίμα. Μάλιστα. Αυτό είναι σαφές. Και όπως σαφές είναι και αυτό που έγινε στη συζήτηση με το γεύμα των 7, mm-hmm. που επίσης το προκάλεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δηλαδή, πετύχαμε το βασικό μας. Ποιο είναι το βασικό? Πως το θέμα είναι κατεξοχήν πολιτικό, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, έχει τις ιδιαιτερότητες της με την Ελλάδα, αυτό που αναγνώρισε χθες ο Τσίπρας και είπε, παιδιά, εντάξει, δεν λέμε πως είναι γενικώς ευρωπαϊκό, είναι ευρωπαϊκό με την ιδιαιτερότητα την ελληνική που έχει επιδεινώσει την κατάσταση. Και μιλάμε πλέον σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι για το ελληνικό ζήτημα έχουν κάνει παρεμβάσεις από τη δικιά τους σκοπιά οι Αμερικάνοι τόσες φορές μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες? Φυσικά. Θυμάστε το 12 πώς απετράπη η συζήτηση για Brexit, το έχουμε ξαναπεί εδώ. Άλλη κάπου τον Οκτώβριο, όχι μόνο από τους Αμερικάνους τότε, από τον Κινέζο πρόεδρο και την επαφή που είχαν με Σόιμπλε και Μέρκελ, δηλαδή το ότι τοποθετήσαμε στη γεωπολιτική του σπουδαιότητα, ναι, αλλά θα το θέμα ένας... μαζί και την πολιτική του σπουδαιότητα σε σχέση με όλη την Ευρώπη ως προς τη στρατηγική της λιτότητας είναι πολύ μεγάλη πτυχία. Ύστερα θα... έρχονται τα κλιμάκια. Ωραία. Δηλαδή όμως... από εμάς, από το Υπουργείο μας, έχουν πάει δύο φορές κλιμάκια. Να σας πω τις λεπτομέρειες. Πήγαν οι γενικοί διευθυντές, ο διευθυντής, συζητήσαμε προηγούμενα, μέχρι το 2014, μέχρι το 2015 θα σας πω. Μέχρι τώρα πώς εξελίσσονται οι προβλέψεις, οι οικονομικές προβλέψεις σε σχέση με τα κονδύλια για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τους... Τα ζητούσαν. Τα δώσαν αναλυτικά από την πλευρά μας και ταυτόχρονα τους ενεχείρισαν και ένα non-paper, ένα σημείωμα από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, που λέει ότι μέχρι ότι αυτά ισχύουν με βάση τις προηγούμενες συμφωνίες, είναι σαφές. Θα τον περάσουμε ότι... τον κάβο, κύριε Υπουργέ. Έχουμε μπροστά μας τη δύσκολη διαπραγμάτευση από εδώ και κύριε πέρα. Κύριε Οικονόμου, είμαι αισιόδοξος. Θα τα είμαι αισιόδοξος. Για τους προηγούμενους λόγους που σας είπα, δεν θα ήμουν αισιόδοξος αν δεν είχε πολιτικοποιηθεί η συζήτηση και αν δεν ανέβαινε κάθε μέρα που περνάει η γεωπολιτική σπουδαιότητα της χώρας. Την οποία αντιλαμβάνεστε τι υπονοώ. Εγώ δεν πρόκειται να σας πω ούτε για τζιχαντιστές, ούτε για αποσταθεροποίηση, ούτε. Αλλά μάτια, άρα έχουμε, για αλλά Euro μάτια έχουμε και βλέπουμε. Πάμε για συμφωνία στο Eurogroup. Νομίζω ότι η συμφωνία της 20ης Φλεβάρη θα επεκταθεί, θα υπάρξει μια συμφωνία, θα υπάρξει ρευστότητα και επί της ουσίας έχει ξεκινήσει ήδη και ενδεχομένως με πολύ σκληρούς ρυθμούς η ουσιαστική συζήτηση του καλοκαιριού. Εκεί θέλω ήδη να πρέπει να η έχει ξεκινήσει. Η κυβέρνηση μπορεί από τώρα να πει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τρίτο μνημόνιο με πρόγραμμα χρηματοδότησης και δεσμεύσεις? Ναι, βεβαίως και μπορούμε να το πούμε. Και μάλιστα όταν αυτό θα έχει σχέση με τα ζητήματα, ας πούμε, αυτά. Δηλαδή τα μνημόνια ήταν πάντοτε συνυφασμένα. Μην το πείτε μνημόνια, μην το συμφωνία. Όχι, είναι συνυφασμένα με οριζόντιες ή λιγότερο οριζόντιες, δηλαδή στοχοποιημένες, απομειώσεις που οδήγησαν στο κοινωνικό ζήτημα τη χώρα. Αντίθετα, θα ζητήσουμε μια συμφωνία με αναπτυξιακούς όρους, με ρήτρα ανάπτυξης, έτσι, συνέχεια χρηματοδοτήσεων από τα ειδικά ταμεία και όχι μόνο, θα αρκούσε να μας βάλουν και στο πρόγραμμα του 1-3. Ισότιμα με τις άλλες χώρες. Και τον το πρόγραμμα. Όχι, δεν είναι λίγο. Σύντα διαφορετικά ταμεία είναι αυτά. Όχι. Και να υπάρχει ένα μεμοράντουμ, δηλαδή μια δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης, ότι αυτές τις μεταρρυθμίσεις με συζητήσεις που θα γίνονται με τους θεσμούς, είτε σταλείως όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες, είναι σε ένα στάτους παρακολούθησης. Ανά τρίμηνο θα προχωρούν. Δηλαδή, σε σχέση με το δημόσιο, με την φορολογία, με τους άλλους δείκτες, ας πούμε, κτλ. Πάμε να ολοκληρώσουμε, κύριε Υπουργέ. Γερμανικές αποζημιώσεις, κατοχικό δάνειο, από ό,τι καταλάβαμε, τσάι και συμπάθεια. Πάμε στο ηθικό πεδίο, πάνε στην άκρη, να λύσουμε τις διαφορές μας όπως λέμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι παρόντα και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που είπε η κυρία Μέρκελ χθες. Εμένα με εξέπληξε θετικά ως προς αυτό. Τα άλλα ήταν, έχει μεγάλη εμπειρία, ήταν περί διαγραμμάτου. Δεν το συζητάμε. Αλλά ως προς αυτό, αν προσέξατε, για πρώτη φορά είπε ότι πολιτικά για μας έχει λήξει, αλλά μελετάμε το θέμα και είναι προς συζήτηση. Εντάξει, το Ταμείο του Μέλλοντος που λέμε. Και είναι προς συζήτηση. Δεν είναι απλό πράγμα. Δεν μπήκε στο περιθώριο, λέτε. Δεν είναι απλό πράγμα.
Όχι, από εμάς τουλάχιστον, γιατί είπε ο Πρωθυπουργός για ηθική στάξη θέμα. Ούτε κατά διάν. Εννοούσε ο Πρωθυπουργός και διευκρινίστηκε απολύτως. No. Νομίζω ότι δεν το συμψηφίζουμε με την παρούσα συζήτηση για το χρέος. Δηλαδή αυτό που λένε μερικοί, μία τελευταία έχουμε ερώτηση. Να πάρουμε 300, να δώσουμε 300, ναι, ναι, όχι, άρα είμαστε πάτσι και φεύγουμε. Δεν είναι σοβαρό πράγμα αυτό. Μία τελευταία ερώτηση για ένα θέμα που έχει πάρει μεγάλη. Και για τις ζήμες είναι πάρα πολύ σοβαρή η υπόμνηση, η δημόσια. Θα λάβουμε κάτι. Απάντηση δεν υπήρξε. Καιρό, μέσα, ναι, αν είχε καιρό, θα έλεγε και για άλλες γερμανικές εταιρείες. Δυστυχώς, όπου σηκώσεις πέτρα και καπάκι, έτσι από αυτούς οι οποίοι μας κάνουν με το δάκτυλο έτσι για τη διαφθορά. Είναι από κάτω, αλλά με αυτούς καλούμαστε να κάνουμε δουλειές, από ό,τι έχω καταλάβει. Λοιπόν, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε να γίνει Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών, των συγκλήσεων, των κινημάτων κτλ. Λοιπόν, μέχρι να γίνει τότε. Μέχρι να γίνει όλο αυτό. Το συζητάμε και αγωνιζόμαστε. Είναι υπουργός που είναι κατά από εσάς, να το πω έτσι. Και έχει δημιουργηθεί μεγάλη συζήτηση. Είναι αναπληρωτής υπουργός του Υπουργείου. Του ευρύτερου Υπουργείου. Ναι, με όλο αυτό το πράγμα. Συναρμόδιο, σε μπάσκετ. 4,5 υπουργείο. Σας έχουν καλύψει εξηγήσεις, πρόεδρος, ο κ. Κατρούγκαλος αυτές τις μέρες. Και το λέω γιατί δεν έχει τεθεί, ή τουλάχιστον δεν έχει τεθεί από όλους, ένα θέμα νομιμότητας. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ήταν ελεύθερος επαγγελματίας, είχε δικαίωμα να έχει πελάτες, να κάνει τις δουλειές του κτλ. Αυτό που έχει τεθεί είναι ένα ζήτημα σύγκρουση συμφερόντων, να το πω έτσι. Διότι αύριο μεθαύριο είναι στη συγκεκριμένη θέση, λένε ο κ. Κατρούγκαλος, και αύριο μεθαύριο μπορεί να κληθεί από την ίδια θέση να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον, το Υπουργείο του, με τον πελάτη του. Και τον πελάτη του ταυτόχρονα ο ίδιος. Είναι συμβατό αυτό? Κύριε Λερετζή, θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Να είστε. Είμαστε πλήρως σύμφωνοι και πεισμένοι από όσες εξηγήσεις έχει δώσει ο Υπουργός. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει καμία σκιά γύρω από το πρόσωπό του και για έναν επιπλέον λόγο, διότι θα έπρεπε να γνωρίζουμε όλοι μας, πρώτα απ' όλα και η εφημερίδα και ο έγκριτος δημοσιογράφος που το έβγαλε, ας πούμε, αυτό το θέμα, ότι όντας υπουργός ο κύριος Κατρούγκαλος, λέγοντας την πρώτη μέρα κιόλας, αυτά που το θεωρούν ότι είναι αντεπιχείρημα για τον ίδιο, είναι το πιο βασικό επιχείρημα, λέγοντας την πρώτη μέρα που ανέλαβε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό ότι θα επαναπροσλάβουμε τους τάδε και παρουσιάζοντας τώρα και το νομοσχέδιο που είναι εξαιρετικό και επεξεργασμένο, ακριβώς κόβει κάθε γέφυρα αποζημίωση του ιδίου και των δικηγόρων, οι οποίοι είχαν αναλάβει τέτοιες ιστορίες και καλά είχαν κάνει και είχαν αναλάβει, ναι, και οι οποίοι θα προσποριζόντουσαν υλικό όφελος μόνο εάν υπήρχαν μέσω δικαστικών αποφάσεων. Δηλαδή είναι ρητό για όλους τους δικηγόρους, όχι μόνο για τον κύριο Κατρούγκαλο, διότι ρώτησα και έγκριτα. Επομένως δεν υπάρχει θέμα, λέτε. Δεν υπάρχει ό,τι κανένα είναι νόμο, θέμα. Είναι και ηθικό. Απολύτως. Επομένως, όχι. Το κρατάμε είναι, αυτό. Στην παρούσα υπόθεση είναι και νόμιμο και ηθικό. Όχι ότι είναι νόμιμο ή ηθικό. Δεν εννοώ αυτό. Στην παρούσα, λέτε, είναι και νόμιμο και ηθικό. Στην παρούσα είναι και νόμιμο και ηθικό. Και αν δείτε και όσους είχαν συναλλαγή με τον κύριο Κατρούγκαλο, που βγήκαν, ας πούμε, στα κανάλια, πιστεύω αυθορμήτως, αυτές τις μέρες εκλήθησαν, είπανε πως η σχέση τους ήταν πραγματικά μια σχέση βοήθειας προς αγωνιζόμενους ανθρώπους στη φάση της κρίσης. Αλίμονο αν αυτά τα χρόνια είναι τα είχαμε περάσει με απουσία της νομικής αλληλεγγύης και ασπίδας. Δεν είναι εκεί η συζήτηση. Είναι όμως κομμάτι ενός σχεδίου, να το πω έτσι, υπονόμευσης σχεδίου, εννοώ που συνδέει διαπλοκής, όπως το είπε ο κύριος Κατρούγκαλος, που συνδέει το συγκρότημα, το συγκεκριμένο, το ΔΟΛ δηλαδή, με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία κόντρα στον ίδιο και την κυβέρνηση. Είναι τέτοιο πράγμα ή είναι μια δημοσιογραφική έρευνα, η οποία, εν πάση περιπτώσει, ή μια και δημοσιογραφική επίθεση και πολιτική επίθεση? Για να είμαι ειλικρινής, είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο. Και συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, έρευνες που θα μπορούσαν να γίνουν για πράγματα να μπαίνουν κατά προτεραιότητα και να επισπεύδονται εν ώψη του να σταλούν κάποια σήματα, επειδή έχουν ληφθεί αντιστοίχως κάποια σήματα σε σχέση με μεγάλα συμφέροντα. Συνδέεται με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και στο επίπεδο των media και στο επίπεδο επιχειρηματικών συμφερόντων. Ενδεχομένως. Δεν μιλάω συνωμοσιολογικά. Ενδεχομένως. Δηλαδή, ισχύει αυτό που είχε πει η κυβέρνηση πριν λίγες μέρες, ότι κάποιοι επιχειρούν να ρίξουν την κυβέρνηση και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό? Και να το έχουν σκεφτεί ή φαντασιωθεί είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά το ότι θέλουν να δυσκολέψουν την κυβέρνηση και μας δυσκολεύουν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα την ίδια δημοσιογραφική
ευθύτητα, δεοντολογία και ευαισθησία να είχε επιδειχθεί και να επιδειχθεί στο μέλλον σε πολύ πατεντάτες ιστορίες για το δημόσιο συμφέρον κορυφαίων στελεχών των άλλων παρατάξεων, που επίσης ήταν δικηγόροι και έχοντας τη θέση τους μέσα στη Βουλή, ήταν δικηγόροι με αντικείμενο ακριβώς... Θέλετε να πάτε στο ψηφισμό, κύριε Υπουργέ. Όχι, βέβαια, και για αυτό. Τα ίδια τώρα, τα έχουμε πει. Ναι, όχι, θέλω να πω, καλά θα ήταν, αν είχαμε ζήσει δηλαδή επί μία εβδομάδα να μένουν εκείνες οι υποθέσεις στη δημοσιότητα και στο δημόσιο διάλογο, θα ήταν κάτι πολύ πιο φυσιολογικό αυτό που γίνεται τώρα σε σχέση με τον κύριο Κατρούγκαλο. Ο κύριος Κατρούγκαλος θα εισηγηθεί μαζί με μένα προφανώς τις επόμενες μέρες το νομοσχέδιο και εκεί θα μετρηθούμε όλοι μας στο δημόσιο χώρο. Βεβαίως. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.